Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίμπρο 107,4, All About Ares On Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, σήμερα Τετάρτη, 5 του Δεκέμβρη. Χρόνια πολλά στους Σάβες, έτσι, που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Λοιπόν, να ευχηθώ και χρόνια πολλά στον αδελφό μου κιόλας, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Δεν έχω βρει ακόμα και να του πω χρόνια πολλά. Είναι αλήθεια, γιατί σηκώνει τα τηλέφωνα, αλλά θα το βρω πιστεύω κάποια στιγμή μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, είναι μέρες εορταστικές. Εντάξει, έχουμε γιορτές μπόλικες. Αύριο παίρνουν άλλη σειρά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Παρέα μέχρι και τις 7 που θα πάμε μαζί. Χρήσανθο Τσαλτίδης, πάλι φυσικά όταν ξεκινάει η εκπομπή δεν είναι στο στούντιο. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Δημήτρης Μπαλόμπας στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα μέχρι και τις 7 που θα πάμε μαζί. Με μόνο τρόπο επικοινωνίας για την ώρα. Μέσω μηνυμάτων, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Πρώτα πολλά φυσικά και στο Σάβα Παντελίδη, ο οποίος έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή και ήταν το πρόσωπο της ημέρας στην προπόνηση του Άρη στο Ρήσιο. Ένας Σάβας Παντελίδης ο οποίος από σήμερα πλέον αρχίζει και προετοιμάζει την ομάδα για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο την ερχόμενη Κυριακή. Στο γήπεδο του Περιστερίου. Καταστρώνεται πλάνα του Έλληνας τεχνικός, χωρίς βέβαια να έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του όσον αφορά την εντεκάδα. Αν και με βάση την εικόνα του άρεσε τα τελευταία δύο παιχνίδια, νομίζω ότι δύσκολα θα δούμε πάλι πολλές αλλαγές. Την περασμένη Κυριακή, για παράδειγμα, είδαμε δύο. Μία στο αριστερό άκρο της άμυνας και μία στην κορυφή της επίθεσης. Από μία μέχρι δύο, ίσως μόνο και μία, να δούμε. Στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής με τον Ατρόμητο, για το οποίο έχουμε μέρες φυσικά να συζητήσουμε, ένα σημαντικό μάτς. Και μέσα σε επόμενες μέρες θα περιμένουμε να δούμε μέσα και από τις προπονήσεις ποια είναι η προσέγγιση του Άρη, πώς καταστρώνει τα πλάνα του Παντελίδης, τι έχει στο μυαλό του αυτό το μάτς και φυσικά ποιες θα είναι τελικά οι επιλογές του για την εντεκάδα της Κυριακής. Ένα παιχνίδι το οποίο όπως έγινε σήμερα γνωστό από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θα διευθύνει ο κύριος Αριστομένης Κουτσιάφτης. Από την Ένωση Άρτας, ο οποίος κύριος Κουτσιάφτης, για όσους δεν θυμούνται, είναι αυτός που έδωσε στον ΠΑΟΚ αυτό το εκπληκτικό πέναλτι στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης. Έτσι, το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Πρίλιοβιτς και με το οποίο ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα σε εκείνο το παιχνίδι. Στις αρχές του πρωταθλήματος, πρώτη ή δεύτερη αγωνιστική, νομίζω και ήταν. Αυτός είναι λοιπόν ο διαιτητής που θα σφυρίξει το μάτς με τον Ατρόμητο. Είναι μια απόφασή του που ακόμα και τώρα. 2-3 μήνες μετά δημιουργεί αρκετή κουβέντα, είναι η αλήθεια, και όχι άδικα βέβαια, με βάση την απόφαση που πήρε και το πέναλτι το οποίο έδωσε. Ο οποίος κύριος Κουτσιάφτης έχει βρεθεί και σε φετινό παιχνίδι του Άρη ως τέταρτος στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης στο 1-2 και θα έχει βοηθούς την επόμενη Κυριακή τους Κωνσταντίνο Ψαρή από την Ένωση Ζακύνθου και Κωνσταντίνο Κωνσταντιό. Κωνσταντίνος Κωνσταντιός από την Ένωση Ευβοίας, μάλιστα. Κύπριος είναι εδώ. Και από την Εύβοια, πανίκος πανίκου. Λοιπόν, με τέταρτο τον κύριο Φώτη Φωτιάδη από την Ένωση Καστοριάς. Τον έχουμε πετύχει αυτόν σε πολλά παιχνίδια του Άρη. Κυρίως ως πρώτο στη Β' Εθνική. Το συγκεκριμένο, τον κύριο Φωτιάδη. Λοιπόν, αυτή λοιπόν θα διευθύνουν το μάτς της Κυριακής. Low profile σχετικά νομίζω ο διαιτητής ο συγκεκριμένος. Έχει βέβαια αυτή την πολύ συζητημένη απόφαση με τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι όμως χαμηλών τον διαιτητής. Μακάρι, αυτό που λέω κάθε εβδομάδα, τις περισσότερες φορές δεν υλοποιείται η ευχή μου. Ελπίζω να υλοποιηθεί αυτή την εβδομάδα. Μακάρι να μην χρειαστεί να ασχοληθούμε με τον συγκεκριμένο διαιτητή μετά το μάτς της Κυριακής. Γιατί και με τον Παναθηναϊκό τα ίδια λέγαμε, με τον Τζοβάρα, αναγκαστήκαμε και ασχοληθήκαμε. Μακάρι να μην γίνει το ίδιο και με τον κύριο Κουτσιάφτη την ερχόμενη Κυριακή. Εσύ μη φύγεις, περίμενε. Αν μας πεις φίλε εδώ πέρα τα δικά σου, μη φύγεις. Μη φύγεις, ήρθες μας κατέστρεψες μια ώρα το προγραμματισμό μας, τουλάχιστον θα κάτσεις να πεις τα δικά σου. Δεν θα πας πουθενά, κάτσε εδώ. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα. Λοιπόν, παρακαλάμε ρε φίλε, δηλαδή το ρεπόρτερ να κάτσει να μας τα πει. Μας είχε αποσυντονίσει εδώ και μια ώρα μορελής. 4,5 ώρα, 4 και 20 έχω πάει στο γραφείο με τον Χρήσανθο. Κάνουμε την εκπομπή.
μπαίνει μέσα ο Μουρλής, χάος, τελειώσαμε. Ξεκίνησα, λέει, την ένα, το άλλο, το έτσι, το γιουβέτσι. Πάει. Έχει φέρει τον πανικό στο ραδιόφωνο ολόκληρο. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος. Αυτός είναι. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τον κύριο Κουτσιάφτη. Νομίζω ότι είναι η ώρα επιτέλους ένα παιχνίδι του Άρη να εξελιχθεί ομαλά όσον αφορά τη διαιτησία. Απλά, αν υπάρχει ένας λόγος να φοβόμαστε το μάτς Κυριακής από αυτή την άποψη, είναι η επίσκεψη του κύριου Σπανού στην ΚΕΔ την περασμένη Δευτέρα, που έστω και να ήταν απλά όντως για να εκφράσει τα παράπονα του άνθρωπος, πάντα μπορεί να μας βάζει σε υποψίες και να μας δημιουργεί και ένα φόβο μια τέτοια ενέργεια, μια τέτοια απόφαση. Ενώ του μεγαλομετόχου της ομάδας που έχει να αντιμετωπίσει την ερχόμενη Κυριακή, να πραγματοποιεί εντελώς στοιχεία πριν το μάτς με τον Άρη μια επίσκεψη στην ΚΕΔ. Φεύγεις, όχι που δεν θα φεύγεις. Δεν έχεις τάντερα να κάτσεις μπροστά αυτό το μικρόφωνο, φίλε, δυστυχώς, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι λοιπόν, εντάξει, αυτή η παρουσία του Σπανού, όσο να είναι, είναι λίγο έτσι περίεργη. Εγώ τυχαία, το είπα και χθες, δεν θεωρώ ότι είναι. Έτσι ξαφνικά να πάει. Εντάξει. Βέβαια δεν είδαμε κανέναν ορισμό Ταλιμπάν ή περίεργο όσον αφορά τον Άρη, γιατί ας πούμε ο Χρήστος δεν περίμενε για παράδειγμα τον Σιδηρόπουλο. Έπεσε στο τραπέζι το δικό μας μέχρι το extreme σενάριο του να οριστεί ο Κομίνης, ας πούμε, στο μάτς της Κυριακής, αλλά πήγε έτσι σε μια πιο χαμηλό προφίλ επιλογή η ΚΕΔ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και έτσι έχουμε μαζί μας τον κύριο Κουτσιάφτη. Λοιπόν, πάμε, Δημήτρη, μου στο πρώτο break της εκπομπής, γιατί έξω είναι παιδική χαρά. Και επιστρέφουμε για να σου βάλω σε μια τάξη κιόλας. Τα μωρά του Δόνη, τα μωρά του Δόνη, τα μωρά του Δόνη. 1-2 κερδίζει η Ράπερτρα στο 79. Τα μωρά του Δόνη, τα πραγματικά μωρά. Τώρα που δεν παίζουν η Ινζούα, η Γιώχανσον, ο Διούδης, η κανονική ομάδα δηλαδή, και έβαλε τους κανονικούς πιτσιρίκους, 1-2 η Ράπερτρα. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί με 10 εκατομμύρια budget, μωρά δεν είναι, είναι 10 εκατομμύρια budget. Γιατί λέμε για τον Κωνσταντινίδη που δεν μάρκαρε, αλλά το back το αντίστοιχο του Παναθηναϊκού κάνει 450 ο Ινσούα. 450 έχει ο Ινσούα, παιδιά. 450 χιλιαρικάκια. Διπλάσια από τον Μπρούνο Γκάμα παίρνει. Και φυσικά για να γίνει αυτό έπρεπε να υπάρχει το σκάνδαλο των σκανδάλων που τους κράτησε με 352 διακανονισμούς στη μεγάλη κατηγορία. Τα μωρά του Δόνη και το project του Δόνη. Εδώ θα μου πεις, έχω γράψει μια ατάκα στο SDNA ότι κάποια στιγμή θα ήθελα τον Δόνη και τον Ταμπίζα να τους δω στον Άρη. Και λέω άλλος, καλά, το γράφεις, ενώ έχουμε Παντελίδη προπονητή. Δεν είπα, ρε φίλε, τώρα, κάποια στιγμή, μετά από 5 χρόνια. Από εδώ, φίλε, από εδώ, για να σε βλέπουμε. Σε 5 χρόνια. Ναι, τι, να πάρω τηλέφωνο. Μήνυμα. Ωραία. 107 και 7. Ακούτε καλή ελληνική μουσική. Ποιοτική. Δεν ξέρω αν θα πω, ακούει ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, κανονικά να σου πω κάτι. Βλέπω τώρα τη διαφήμιση του ΠΑΟΚ 24, ρε φίλε. Ναι. Πέρα ότι είναι αυτή η ασκή μου Μουτσούνα πρώτα. Αυτός που φωτογραφεί πριν 9 χρόνια. Και μετά έχει 2 κοριτσάκια. Ναι. Εμείς δεν πρέπει. Να βάλουμε κοριτσάκια. Έχει φάει όλα τα κορίτσια από το All About Aris, ρε φίλε. Όλες όσες είχαμε. Τις έφαγες. Όλες. Όρμηξες. Αναγκάστηκαν τα κορίτσια, φύγανε από το site. Ψέματα, θα πω την αλήθεια. Δεν ισχύει αυτό που είπα. Ωραία. Απολογούμε. Έτσι. Είναι ψέμα. Ωραία. Σου όρμηξαν και αναγκάστηκα να τις διώξω. Είχαμε, βέβαια. Ναι. Κάτι, είχαμε την Ελένη. Είχαμε την άλλη την Ελένη. Η άλλη Ελένη πιο παλιά. Την Ελένη Κουλούρ. Περάσει και πολλά χρόνια. Ελένη Κουλούρ. Όχι, αυτή δεν σου όρμηξε. Όχι, δεν είχα προλάβει. Δεν είχα προλάβει, όχι, σου ήπιζουν. Ωραία, παραλίγο 3-1 η Ιερά Πέτρα. Ναι. Τι? Και είχαμε. Δεν είχαμε άλλους, όχι αυτές ήταν. Δεν είχες άλλη. Είχαμε άλλη. Την Αρετή. Α, βέβαια, ναι. Εκεί τι έγινε. Τίποτα. Α. Άλλη. Δεν είχαμε άλλη. Τις έφαγες όλες. Δεν είχαμε άλλη. Τις καθάρισες μία-μία στέγνα. Ο χώρος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Στέγνα. Δεν είναι εύκολος για το γυναικείο, φίλο. Και πόσοι μπούντου με την Αγγλίδου κάνουν. Τα δύο αυτά κορίτσια είναι μια εξαίρεση. Είναι μια εξαίρεση. Το έχω ξαναπεί. Και η Ειρήνη μπορεί. Η φίλη σου. Και η Ειρήνη επειδή είναι ακόμα στην αρχή. Κολλητή σου κι αυτή. Και η Ειρήνη επειδή είναι ακόμα στην αρχή και εξελίσσεται. Εξελίσσεται. Μπορεί να αποτελέσει μια εξαίρεση κάποια στιγμή κι αυτή. Εξελίσσεται η Ειρήνη. Ναι. Μάλιστα. Όσο δουλεύει, ρε φίλε, εξελίσσει. Όσο δουλεύει, εξελίσσει. Στο χέρι σου είναι αν θα είναι γρήγορη ή αργή εξέλιξη.
γρήγορη ή αργή η εξέλιξη. Ναι. Μπαλό παστιλία αυτό εδώ. Πάντως ένα project είναι αυτό, πρέπει να το εξετάσω, φίλε. 5 με 7 να φέρω καμιά κοπέλα να τα λέει σωστά. Είδες μπαλό που μιλάει παλιός τώρα, βλέπεις εδώ. Λοιπόν, είπα και το project του Παναθηναϊκού. Στο 82 είμαστε, στο 1-2 κερδίζει η Ιερά Πέτρα και θέτησε αμφισβήτηση. Ναι, δεν φοράει και ασπρόμαυρα. Γάμα εθνική ομάδα το μεταξύ είναι έτσι και τον έχει κάνει γιογιό τον Παναθηναϊκό με στο ΆΚΑ. Λοιπόν. Εξαιρετική Ιερά Πέτρα, τα φιλιά μας. Εξαιρετική. Ναι. Εξαιρετική Ιερά Πέτρα. Τα φιλιά μας. Να τα δώσουμε, ναι. Βεβαίως. Αν και έχουμε μεγαλώσει τα φιλιά μας τώρα. 20 χρόνια πριν εμάς. Αλλά εντάξει. Να τα δώσουμε. Χαιρετίσματα στη μεγάλη Ιερά Πέτρα. Ναι. Λοιπόν. Προλάβες, είπες τίποτα. Λίγο για τον Κουτσιάφτη είπα. Το Κουτσιάφτη. Θα τα πω εγώ λίγο περισσότερο για τον Κουτσιάφτη. Έδωσες την είδηση. Όχι, δεν την έδωσα. Την έγραψε το Λαμπαοτάρης. Ανέβηκε. Και να μην ανέβηκε, πες την. Πες ρε φίλε, αν ανέβηκε. Ο Λαμπαοτάρης. Ο Λαμπαοτάρης. Α, το έχουμε και τώρα. Λέω πως δεν είναι στα βασικά. Κατέβα. Δεν ανέβηκε ακόμα. Διάβασε για τις ευχές της ΚΑΕ στο Σάβα Καμπερίδη. Ναι. Πες για τις ευχές στο Σάβα Παντελίδη. Έτσι, και σαν... μετά πες και για τις ευχές στο Σάβα Κοφίβη. Για τις ευχές στον αδελφό μου πρώτα που γιορτάζει αυτό. Σάββατο τον αδελφό σου, ναι, να το χαίρεσαι, ρε Νικό. Δηλαδή εσείς γιορτάζεστε σήμερα και αύριο. Μας έχουν πακέτο, ναι, δυο μέρες. Μπορείς να φέρεις αλμυρά αύριο και όχι γλυκά. Γιατί? Κάτι σε σπανακοπιτάκια, λουκανοπιτά, κάτι τέτοιο. Γιατί την ώρα που θα έρθει, θα έχουμε φάει ήδη γλυκά, ναι, από το πρωί. Ναι. Οπότε θέλουμε κάτι αλμυρό. Α! Μην φέρεις τίποτα αύριο. Γιατί? Για γιορτή. Τις 9 το πρωί θα τρώμε εδώ πέρα. Δίπλα. Κάτσε ρε φίλε, να μην φέρω. Ο Όμιλος έχει αύριο γιορτή. Κάτσε ρε φίλε, γιορτάζω αύριο, μην φέρω κάτι. Έχω Νίκο Σακελαρίδη ρε φίλε, τα καλύψει όλα. Κάνα γλυκάκι. Θα μας φέρει βιολογικές μπανάνες να φάμε αύριο. Σκόρδο. Βιολογικά σκόρδα. Σκόρδα. Ναι, να φέρεις. Αλλά αλμυρά σε παρακαλώ. Παπαδόπουλος είναι κυμπάρης. Φέρε πιτόγυρα. Φέρε πίτσα. Εμπαλόπας. Άσε που το απόγευμα που θα έρθω εγώ ρε φίλε, δεν θα έχει και πολύ κόσμο. Γι' αυτό φέρε για μας. Αρθώ να παραγγείλουμε 5-6 πιτόγυρα να τη, ναι, να τη βρούμε εδώ πέρα. Δεχόμαστε. Με στραβομαγιονέζες μέσα, ωραία. Ναι, 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 ναι. Μια χαρά, ψήθηκε. Κάποτε παίρναμε, μας έπαιρνες κάποτε. Τώρα που τα κόψαμε. Τέλος πάντων. Πες μας λοιπόν την είδηση. Η είδηση που δεν έχει να κάνει με την πρώτη ομάδα είναι ότι αποτελεί παρελθόν ο Σάββας Κοφίδης από τον πόσο τεχνικού διευθυντή των Ακαδημιών της ομάδας. Ανέβηκε κιόλας, τέλος Κοφίδης. Εδώ υπάρχει στο τέτοιο, δεν υπάρχει. Ναι. Όταν υπάρχει τα βάζει στα βασικά, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Το δούμε λίγο αυτό. Λοιπόν, σε μια συνάντηση που είχε προ λίγων ημερών με τον υπεύθυνο των Ακαδημίων, τον κύριο Δημήτρη Καραμαλή, ναι, συζητήσανε, διαπιστώσανε ότι υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας και αποφασίσανε, σαν φίλοι, γιατί δεν έχουν πολύ καλές σχέσεις ακόμα, να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Και είναι και μια δύση την οποία βεβαίωσε και ίδιος ο κύριος Κοφίδης στο Λαμπαουτάρης πριν από λίγο. Ένας άνθρωπος που ήρθε το περασμένο καλοκαίρι για να αναλάβει έτσι εξ ολοκλήρου αυτός την οργάνωση και τον τρόπο δουλειάς στις ακαδημίες, αποτελεί παρελθόν και για την ώρα δεν ξέρουμε αν θα καλυφθεί και το πόστο του. Ναι, χρειάζεται αυτό, το έχω τόσα χρόνια. Δεν μπορείς να μου το κόψεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κουνιέται ρε φίλε. Δεν κουνάς τα μικρόφωνα όμως. Δεν κουνά το μικρόφωνο. Επειδή δηλαδή, συγγνώμη, αν κάνεις τηλεόραση θα κουνιέσαι. Επειδή δεν θα κάνω τηλεόραση ποτέ. Α. Δεν μ' αρέσει. Ωραία. Ντρέπομαι. Το ραδιόφωνο είναι πιο ωραίο. Δημιουργεί την εικόνα στο ραδιόφωνο. Πλέει για τον Κοφίδη. Λοιπόν, τον έφαγε και τον Κοφίδη. Αποτέλει παρελθόν, ναι, και μένει να δούμε πλέον αν θα καλυφθεί η θέση αυτή ή αν θα συνεχίσει. Τι θέση είχε, τεχνικό διευθυντή ακαδημίας. Τεχνικό ακαδημίας, ναι. Μάλιστα. Ναι, αλλά έφερε προπονητές. Το project στηρίχθηκε λίγο στον Κοφίδη φέτος. Yeah. Διαπιστώθηκε όμως από ένα σημείο και μετά μια διαφορά φιλοσοφίας. Γι' αυτό και δεν μπόρεσαν οι δύο πλευρές να συνεχίσουν μαζί. Άρα η είδηση που δίνει το Λαμπαοτάρη είναι ότι αποτελεί παρελθόν. Αν τον πάρετε και εσείς θα τον πείτε χρόνια πολλά, θα μάθετε και εσείς την είδηση. Όντως. Λοιπόν. και να δούμε αν θα υπάρξει όντως μια διαφοροποίηση όσον αφορά το project εκεί. Κάποια στιγμή βέβαια είχε ακουστεί ότι ο κύριος Καραμαλής θα αναλάβει και τις άλλες ομάδες, την ΚΑΠΑ 15 και την ΚΑΠΑ 17. Για φέτος δεν βλέπω να προχωράει το συγκεκριμένο project, ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει και Κοφίδης. Τώρα εγώ έχω στο μυαλό μου έναν ο οποίος θα τα αναλάβει όλο το καλοκαίρι, αλλά θα τα πω το καλοκαίρι. Λοιπόν, στραβοκοίταξες? Όχι, να, δεν σε κοίταξα καν. Ωραία, έτσι, μπράβο, έτσι πρέπει, χαμηλά το βλέμμα. Λοιπόν, σιγά. Αυτή είναι η πληροφόρηση. Η είδηση, βασικά. Και αφορά και πολύ κόσμο αυτή η είδηση. Γιατί έχετε πολλοί από εσάς που ακούτε, έχετε και τα παιδιά στις ακαδημίες, έτσι. Έτσι.
Κάποιοι δεν μπορείτε να ενημερώνετε νωρίτερα. Κάτι σε σχέση με προπονητές ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Όχι. Συνεχίζουν κανονικά. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, νομίζω. Και τώρα νομίζω ότι παραλίγο η Ιεράπετρα να βάλει και τρίτο γκολ. Τι είναι η Ιεράπετρα. Αλλά δεν το έβαλε. Τα μωρά του Γιώργου Δόνη. Αυτά είναι τα μωρά του Δόνη, όντως. Αυτά είναι τα μωρά του Δόνη. Ναι. Αυτή η ομάδα είναι τα μωρά του Δόνη. Αυτό έλεγα. Λείπει ο Χατζηγιοβάνης, λείπει ο Μπουζούκης. Εντάξει, λείπουν okay. Τα δύο καλύτερα μωρά. Ναι, τα δύο καλύτερα μωρά. Αλλά αυτά είναι τα μωρά. Έχει και τρεις που είναι άντρε 18 από τη δεύτερη. Πρόσεξε τι έγινε τώρα. Έχει βγει ο τερματοφύλακας. Κάνει τάκλι. Ναι. Η μπάλα πάει πλάγι out. Τρέχει ο παίκτης της Ιεράπετρας να εκτελέσει το πλάγιο. Ναι. Και είναι μόνος του. Με την εστία. Και παίκτη δίπλα του. Κακό. Ο τερματοφύλακας έχει κάνει το τάκλινγκ και έχει μείνει στο κέντρο. Και κάνει τον τραυματία. Αυτό τώρα είναι αλλίωση αποτελέσματος. Βλέπεις, δες. Φεύγει κάτω από το κέντρο. Κάνει το τάκλινγκ. Κάνει το τάκλινγκ. Πετάει την μπάλα πλάγιο. Σηκώνεται. Και μόλις σηκώνεται, επειδή βλέπει ότι ο άλλος θα βάλει γκολ, γιατί είναι καινή εστία. Πέφτει κάτω και κάνει τον τραυματία. Αυτό είναι αλλίωση αποτελέσματος τώρα. Αλλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλεγα αυτό για τα μωρά που λες. Ναι. Υπάρχει μια πολύ στρεβλή εικόνα σε όλο τον κόσμο και αυτό είναι αποτέλεσμα των media φυσικά. Ο Παναθηναϊκός είχε τριπλάσιο μπάτζετ από τον Άρη. Τριπλάσιο. Και τον έκανε γιογιό ο Άρης. Για 60 λεπτά, ναι. Γιογιό τον έκανε σε όλο το μάτς, Νίκο. Σε όλο το μάτς τον έκανε γιογιό με βάση την εικόνα των ομάδων. Όταν έχεις δοκάρι στο 85, στο 80 φασάρα με τον Μπρούνο Γκάμα, στο 78 κόντρα επίδεση 4 με 1. Στην τακτική τον έχεις κερδίσει. Ναι. Αλλά εκ του αποτελέσματος είσαι χαμένος. Και δύο φορές ο Δόνης τον... Στις καθυστερίες και με πέναλτι κιόλας. Τον έκανε το ίδιο πράγμα, βέβαια. Ναι, ναι. Θα του φυσάει και δεν ακριώνει. Ήταν και ο Παντελίδης μετά το τέλος του αγώνα την Κυριακή στα αποδυτήρια, δεν μπορούσε να το πιστεύει. Γι' αυτό να πάει ο Παντελίδης τώρα και να κερδίσει τον Κάναντι. Όπως τον είχε κάνει πέρσι στην προετοιμασία. Ακόμα μία ομάδα που έχει έτσι κάποια σύνδεση με τον Παντελίδη. Ο Παναθηναϊκός είχε το μάτς που είχε γίνει ως προπονητής του Αστέρα. Ναι. Ο Παντελίδης έχει δουλέψει στον ατρόμητο. Ναι. Ως σκάουτερ βέβαια. Εντάξει. Αλλά είναι ένα περιβάλλον το οποίο γνωρίζει εκεί πέρα. Έπαιξε φέτος ο Παντελίδης με τον. Είχαν παίξει κιόλας. Και νομίζω φέρανε 2-2 φίλε, αν θυμάμαι καλά. 2-2 νομίζω ξέρει έληξε. Πολύ καλά τότε. Νομίζω ότι ναι. 2-2 έληξε. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Ναι. Όχι για το 2-2. Α. Λοιπόν, έχουμε ενημέρωση... Εντεκάδα. Για να προνοώ την κοινή διαβάζω υπάρχει. Είναι αυτό που είχε στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και το λέγαμε και τη Δευτέρα για τον Κινή. Ότι για μεγάλο διάστημα αγωνιζόταν με πρόβλημα στη γάμπα. Το εμφάνισε και σήμερα, γιατί χθες έκανε χαλάρωμα όπως και όλοι όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στον Παναθηναϊκό και έμεινε προληπτικά εκτός ο Γάλλος. Η γάμπα λένε ότι είναι λίγο ύπουλη γενικότερα. Η γάμπα είναι ύπουλη, το γόνατο είναι ύπουλο, όλα είναι ύπουλα. Όλα είναι ύπουλα. Λοιπόν, η γάμπα είναι αρκετά. Ξεντεκάδα είναι νωρίς. Ο Παντελίδης δεν είναι νωρίς για να δείξει. Νομίζω ότι από αύριο θα αρχίσει να ανοίγει λίγο τα χαρτιά του και την. Ναι, έχω τεντωθεί όμως και μένα. Και την Παρασκευή θα έχουμε σίγουρα πιο ξεκάθαρη εικόνα. Όπως γίνεται και κάθε εβδομάδα πλέον. Ναι. Γιατί έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο δουλειά στις προπονήσεις. Τετάρτη τα κρατάει λίγο μαζεμένα. Mm-hmm. Την Πέμπτη αρχίζει να ανοίγει λίγο τα χαρτιά του και την Παρασκευή σε μεγαλύτερο βαθμό. Ναι. Για να δούμε ποιους θα επιλέξει. Αν και εγώ, όπως έλεγα και πριν, μπει στο στούντιο που έλειπες πάλι για ακόμη μια φορά, θα ξεκινήσει η εκπομπή. Για να πουλήσεις. Ναι, εγώ. Λοιπόν, άμα συνεχίσει, θα πουληθείς εσύ. Ναι. Θα πουληθείς ή θα απολυθείς. Πού. Πουληθείς, μάλιστα. Με υποσχετική κιόλας. Με υποσχετική, μάλιστα. Συνδιοκτησία. Συνδιοκτησία. Σαν τον Βίτορ που δεν τον έχουμε δει. Για τον Βίτορ, ναι. Δεν θα αλλάξει πολλά και δεν βρίσκουν και λόγο να αλλάξει πολλά. Δηλαδή από μία έως δύο αλλαγές στο πολύ. Μη σου πω και μόνο μία να έχει. Ο ακραίος μπακ θα αλλάξει γιατί η μεγαλύτερη εκείνη κουβέντα είναι έχει γίνει. Η μία αλλαγή που θα γίνει. Δηλαδή στο δεξιάκρο της άμυνας. Ναι. Θεωρώ εγώ έτσι, γιατί δεν έχει δείξει τίποτα ακόμα άνθρωπος. Δικιά μου αίσθηση είναι αυτή ότι ίσως υπάρξει μια αλλαγή εκεί πέρα κατά τα άλλα. Δεν νομίζω να υπάρξει και δεν βρίσκω και λόγος να υπάρξει κάποια αλλαγή με βάση την εικόνα που έχει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Είναι εκτός έδρας το μάτς. Είναι εκτός έδρας βέβαια, εντάξει, αλλά και απέναντι σε έναν ατρόμητο το οποίο δεν είναι σε τόσο καλό φεγγάρι. Την κοινή στην κορυφή. Θες την κοινή στην κορυφή, εσύ. Είναι εκτός έδρας, ξαναλέω. Εντάξει, Ρίξαν, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Πώς δεν σημαίνει. Με την κοινή και Μαρτίνες
Γίνομαι πιο γρήγορος. Θες Μαρτίνες πάλι. Απ' την άλλη, χάνω στα στημένα. Από τα οποία στημένα πλέον αρχίζει να παίρνει πράγματα, έτσι. Στα τελευταία δύο παιχνίδια. Γιατί ναι. Και έχεις και δύο γκολ έχεις βάλει. Με και τον, και καλές φάσεις με δημιουργείς. Με τον Γιουνές βέβαια. Όχι, γιατί. Ο Βέλεθ έχει μια φάση στο Ηράκλειο. Ο Βέλεθ έχει αποκτήσει ένα ρόλο στα στημένα ναι. του Άρη, επιθετικά, πάρα πολύ σημαντικό. Έχει το δοκάρι με τον Παναθηναϊκό. Ο Δελιζής έχει την κεφαλιά στο πρώτο μήκρο με τον Παναθηναϊκό. Που εδώ μου λέει με διορθώνει ο φίλος ο Πάνος, μου λέει είχε χάσει 3-2 στο 90 η Τρίπολη. Α, μάλιστα. Λίγο με τις καθυστερήσεις. Όχι, 2-2. Λίγο με τις καθυστερήσεις, κότσο, έχουμε ένα πρόβλημα. Λίγο να το κοιτάξουμε αυτό. Ναι. Έχουμε ένα θέμα, ναι. Και στον Άρη έχασε έτσι. Ναι, αλλά κέρδισε και έτσι. Πώς? Ισονόφι. Με τον Άρη. Ναι. Με την Τρίπολη. Με την Τρίπολη. Πήρε χ κάπου, πήρε χ έτσι, 1-1. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν μας ενδιαφέρει με την Τρίπολη τι έκανε. Με τον Άρη θα κερδίζει. Ναι, άρα θα αντιμετωπίσει τον Κουλούρη. Αυτό που λες εσύ ότι είναι εκτός έδρας και μπορεί να το προσεγγίσει διαφορετικά, ναι. δεν το αποκλείω. Αλλά έχει μια πολύ καλή εικόνα από το παιχνίδι της Κυριακής, από μια εντεκάδα που του βγήκε αρκετά. Mm. Θεωρώ λίγο δύσκολο να την αλλάξει, αλλά σίγουρα και αυτό το οποίο λες εσύ, ως σενάριο είναι πιθανό. Εξαρτάται βέβαια να δούμε σε τι κατάσταση ήταν και ο Ντιγκινή, που λογικά δεν νομίζω να έχει θέμα ο συγκεκριμένος. Mm. Αλλά θα φανεί. Θα φανεί. Είναι ένας δίκαιος προπονητής, ένας προπονητής που προσπαθεί να χρησιμοποιεί αυτούς που το πηγαίνουν καλύτερα. Είτε στις προπονήσεις είτε στα παιχνίδια. Θα δούμε. Και αύριο και μεθαύριο, σήμερα ξαναλέω δεν είδαμε πολλά πράγματα, και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε σίγουρα μια καλύτερη εικόνα για το πώς το σκέφτεται. Αν και, στο 94-2-2 ο Παναθηναϊκός. Το καμπετσί, ποιος. Ωρε, πολύ κακή εμφάνιση. Άμα σε θέλει, ρε φίλε. Καμπετσής, μπράβο, ναι. Πολύ κακή εμφάνιση. Καμπετσής. Αν σε θέλει όμως, βλέπεις τι γίνεται. Κακή φανέλα. Πολύ κακή. Βρεά τη φανέλα. Αν σε θέλει η μπάλα, βλέπεις τι γίνεται. Φυσικά, έχουν άστρο φέτος, ρε φίλε. Χάνει όλο το μάτς. Σέντρα. Κάνει την πατάτα ο τερματοφύλακας. Και στο 94 έχει δώσει 4 λεπτά καθυστερήσεων. Όχι 3. Εσένα μια διαφάση σου έχει κάτσει. Και στο 94. 2-2. Τέσσερις βαθμούς προκλήθηκα. Πολύ ωραίος τερματοφύλακας. Γάμα εθνική παίζει βέβαια. Τι κάνεις ρε αγόρι μου. Άντε τώρα εσύ. Έχασε η Ιεράπετρα τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της. Γιατί το είχε είναι άσχημο. Ναι. Αποκλείστηκε. Τέλος. Τέλος. 4 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, 4 ο Κισαμικός, γεια σας. Προκρίθηκε. Παίζουν μεταξύ τους τώρα. Χ. Εμείς και παιδιά, να ξέρετε, έχουμε πάει λίγο στο Δεκέμβρη. Σε περίπτωση που απορείτε, έχουμε ακόμα δρόμο. Έχει ο Δόνης, του είχε ανοίξει. Οπα. Να μην πω τι. Η τύχη. Η τύχη εννοείται στους Τολμηρούς. Ναι, με τους Τολμηρούς. 1-1 στο Παντελίδη με την Τρίπολη, έπρεπε να χάσει 3-0. 1-1 ναι. στον Άρη, έπρεπε να χάσει 3-0. 2-2 τώρα με την Ιεράπετρα. Ενώ το μάτς πάει για 1-3-1-4 και το βάζει στο 94. Στον Ολυμπιακό έχει 25-2 τελικές, ο Κάτσε γίνεται Μαραντόνα. 1-1 και εκεί. Εντάξει ρε φίλε. Πολύ τύχη. Πολύ τύχη. Δεν την έχεις καθόλου εσύ φέτος. Κάποια στιγμή ρε χρήση να τα σου γυρίσει. Δεν γίνεται να σε πάει συνέχεια έτσι. Εντάξει. Κοίτα, όπως με τον Όφη λέγαμε ότι μας έδωσε πίσω κάτι, η τύχη κάτι μας χρωστούσε. Τι μας έδωσε πίσω, για να βάλουμε γκολ, παίξαμε τόμπολα. Στο έδωσε όμως. Σου χρωστούσε κάτι από τόσα παιχνίδια. Στο έδωσε πίσω, εντάξει. Okay. Μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο και στο. Ναι. Σε ποιο. Σε ποιο, όχι, μην ακουμπάς. Από εδώ καλά είναι. Όχι, πιο εδώ. Ναι, μην ακουμπάς, ναι. Ναι. Μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο και στον Ατρόμητο. Τώρα κάτι έγινε, στο νοσόμο. Λοιπόν, δεν το αποκλείω. Θα δούμε. Πάντως ο Ατρόμητος δεν είναι σε τόσο καλό φεγγάρι. Δεν είναι σε καλό. Γιατί? Δεν είναι σε τόσο καλό momentum, θα λέγαμε. Γιατί δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Ατρόμητος, τι έπαθε. Δεν είναι. Γιατί, φιλέ. Δεν είναι. Δεν παρουσιάζει την εικόνα που παρουσίαζε στην αρχή της χρονιάς. Γιατί? Κάτσε, γιατί μου είχε. Εγώ το ίδιο τον βλέπω τον Ατρόμητο. Ακριβώς τον ίδιο. Ακριβώς τον ίδιο. Όπως ήταν και στην αρχή της χρονιάς. Ναι. Και ήταν πολύ τυχερός και ο Ατρόμητος σε πολλά παιχνίδια. Το μάτς αυτό πρέπει να πας το κερδίσεις. Έχει πάει τώρα και έχει βγάλει σοπαλί μας τον Απόλλωνας Μήνες, δηλαδή. Κακό. Εσύ τι θα κάνεις? Εσύ νίκησες. Επειδή πήγα εγώ. Αυτό, ναι. Αυτό που το πας. Στην Αθήνα βγάζω διπλά. Το είδα με την ΑΕΚ.
Έβγαλα double score. Double score. Έβγαλα κάτι διπλό. Με την ΑΕΚ, φίλε, με βγάζω διπλά αν παίξει φυσιολογικά. Άμα βάλει τον μπάσα στόπερ και με ένα τερματοφύλακα, θα φας τέσσερα. Και την ομάδα να παίζει άμυνα στο κέντρο. Ναι. Θα φας τέσσερα. Εντάξει. Άμα πας συγκεντρωμένος, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στα τελειώματα, που γράφει εδώ το έγκυρο ο Λαμπαουτάρης, ναι, τότε... Είναι κάτι το οποίο, στο οποίο έδωσε έμφαση ο Παντελίδης χθες, μιλώντας στους ποδοσφαιριστές, για τις φάσεις που χάσανε, ότι πρέπει και να προσέχουμε στην τελική προσπάθεια, αλλά και να υποστηρίζουμε τους επιθετικούς. Ναι. Έτσι, γιατί πολλές φορές λέει πουλήσαμε εύκολα την μπάλα, λέει, γιατί δεν είχαν στηρίγματα οι παίκτες που ήταν μπροστά. Mm-hmm. Όπως επίσης στάθηκε, εντάξει, βέβαια αυτό ξέρει και ότι δεν μπορεί να αλλάξει τώρα, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Με επίκεντρο κυρίως τα back είναι η αλήθεια. Ότι λέει τα back μας πρέπει να τρέχουν περισσότερο. Βέβαια. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά εδώ. Γιατί για να μιλήσω και με αριθμούς, ας πούμε, η νορμάλ απόσταση που πρέπει να καλύπτουν είναι 10 χιλιόμετρα ανά μάτς. Μόνο τόσα όσα περπατάω στο Βασιλιακό τρέχουν αυτοί. 10 χιλιόμετρα δεν περπατάω στο Βασιλιακό. 7. Σε πόσες μέρες θα περπατάς τέστα? Σε 58 λεπτά. Κάνεις 7 χιλιόμετρα σε 58 λεπτά. Ναι. Κάθε πότε? Όποτε πάω για περπάτημα. Είναι δύο γύροι του Βασιλιακού. Κάνεις 7 χιλιόμετρα. Το γνωρίζουν οι άπαντες αυτοί. 58 λεπτά. Ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Έχω κάνει και ένα και 3 και ένα και 4. Την πρώτη μέρα που φωτόγραφο το έκανα σε μια ώρα και 8 λεπτά. Ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Ναι, ο Μπολτ. Και το κάνεις ακόμα? Όχι, παίζω μπάσκετ τώρα. Όπως θα παίξω σήμερα το βράδυ και θα διαλύσω κάθε αντίπαλη άμυνα. Ποιο, με ποιο παίζουμε σήμερα? Εκεί μεταξύ μας. Α, νομίζω ότι είχατε, παιχνίδι με κάποιο αντίπαλο. Βαθύλακο Sport Center θα πάρει φωτιά. Με κάποιο αντίπαλο, ναι, χωριό. Πες τώρα αυτό που λέμε. Ναι. Θέλει περισσότερα τρεξίματα από τα back. Αλλά το ζητάει, γνωρίζοντας βέβαια και αυτός, ότι σε αυτό το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε δεν μπορεί να το αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είπαμε για τον Άρη, η περίοδος των εορτών και η διακοπή που θα έχει το πρωτάθλημα τότε θα είναι και το διάστημα στο οποίο θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη φυσική κατάσταση και στα τρεξίματα και στην ένταση που πρέπει να βγάζουν οι παίχτες και να μην έχουν αυτό μονότονο τέμπο. Αφού λοιπόν έχει απέτηση ο Παντελίδης τα μπακ του να είναι πολύ καλύτερα και τα μπακ του να έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση, θα έπρεπε να γνωρίζει και φαντάζομαι το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το μπακ που χρησιμοποίησε, ο δεξιός μπακ που χρησιμοποίησε στο παιχνίδι το συγκεκριμένο, είναι ένα παιδί το οποίο έχει μόλις 2 παιχνίδια στα πόδια του. Και θα έρθει ο Κωνσταντίνης και θα σου πει εγώ πότε θα βρω ρυθμό. Χωρίς ρυθμό. Ναι. Εσένα θα βρεις ρυθμό σε ένα άλλο μάτς. Ναι. Όταν έχεις απέτηση τέτοια παιχνίδια και έχεις στην πλευρά σου τον Ινσούα μαζί με τον Χατζη Θεοδωρίδη, άρα έχεις 2 παίκτες να τον πιέζουν ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς και έχει την απέτηση να τρέχει πάρα πολύ. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα με βάση το πρόγραμμα το οποίο έγινε για όλους τους ποδοσφαιριστές ένας ακόμα πιο επιβαρημένος σε σχέση με τους άλλους παίκτες. Ναι. Θα έρθει ο Παντελίδης να μου πει όχι. Αλλά έχει αυτό σε σχέση με τον άλλον. Έχει εκείνο σε σχέση με τον άλλον. Είναι μια κατηγορία ποδοσφαιριστών. Που περπατάνε. Είναι μια κατηγορία ποδοσφαιριστών. Ναι. Οι οποίοι ήρθαν σχετικά αργά. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνης δεν ήρθε αργά. Όχι, δεν το λέω για τον Κωνσταντινίδη. Εγώ το λέω για άλλους. Ναι. Όπως είναι για παράδειγμα ο Γιουνές. Ο Γιουνές, όπως είναι ο Γκάμα, όπως είναι ο Μαύραη. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, όπως είναι ο Μαρτίνες, ας πούμε, που με τον Παντελίδη πλέον ακολουθούν και ένα δικό τους πρόγραμμα. Mm. Ξέχωρα από τους υπόλοιπους. Για αυτό δεν το γράψει όμως το Λαμπαουτάρη, να το διαβάσουμε, να ενημερωθεί ο λαός του Άρη. Τώρα μου θυμίζει, γιατί θέλω να το γράψω σήμερα το πρωί και δεν το βάλω. Το βάλω αύριο το πρωί. Λοιπόν. Το είπε σήμερα στο ραδιόφωνο, προσέξτε, ο δημόσιος υπάλληλος δημοσιογράφος. Το είπε σήμερα στο ραδιόφωνο και θα το γράψει αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί θα μπει. Απολύεσαι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Στο διάλειμμα το γράψει. Ναι. Πες να το γράψουν εδώ οι συνάδελφοι που τους έχεις ήλωτες και κάνουν βάρδιες τόσες ώρες για να γράφουν αυτά που λες εσύ. Αδέλφια μου, μια μέρα θα πάρουμε το site στα χέρια μας, να ξέρετε. Λοιπόν. Να μην σου πω θα πάρετε στα χέρια σας μια μέρα. Αυτά τα επαναστατικά. Έγινε. Και άρα κάνουν τι? Να καλύψουν το χαμένο εδώ. Μπράβο. Και ο Σιώπης είναι στο τίμα αυτό? Όχι. Γιατί? Γιατί ο Σιώπης το βλέπεις ότι πηγαίνει. Ο Σιώπης δούλευε. Σφεντόνα. Και μόνος του πολύ καλά για να έρθει στα λογάκια μου. Στα λόγια μου. Ναι. Ότι ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής Νίκο μου
που πάντα είναι κολλητή σου και πίνει καφέδες μαζί του και του δικαιολογεί. Κάθε μέρα. Ο επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, πέρα από την γυμναστική, την εγκύμναση, την προσπάθεια, το πρόγραμμα της ομάδας, επειδή δεν υπάρχει κανένας να ξέρει καλύτερα από αυτόν τον εαυτό του, τα πόδια του, τα χεράκια του και όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να τηρεί το σώμα του στην πρέπουσα επαγγελματική κατάσταση με κάθε μέσο και τρόπο. Ο επαγγελματίας που παίρνει 150 και 200 χιλιάρικα. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Γι' αυτό τρελαίνομαι όταν ακούω δεν έγινε καλή προετοιμασία. Είδες λοιπόν τι είπες. Ο Σιώπης ήρθε μαζί με τον Μαρτίνες. Ο Σιώπης μπήκε. Είναι και οργανισμός, Χρήστα Θεέ. Όταν ο οργανισμός. Και σωματοδομή, ναι. Ωραία. Άρα όλα. Να πάρει διπλάσια λεφτά από τον Μαρτίνες. Όλα. Όλα. Δεν παίζουν διαθέσει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Στην πιο σημαντική. Ο Σιώπης παίζει. Στην πιο νευραλική. Στην πιο σημαντική θέση τη ενδεκάδα. Γι' αυτό είναι σκύλος και τρέχει όλη την ώρα. Ναι. Να πάρει διπλάσια λεφτά λοιπόν. Να πάρει. Του χρόνου του όχι, δεν παίρνει. Ήρθανε μαζί από την ίδια ομάδα. Ο ένας μπήκε σε τρεις μέρες και ο άλλος μπήκε σε τρεις εβδομάδες. Αν θέλετε μόνο να λέμε τα καλά και τι καλά, μπράβο τους παικταράδες. Δεν είναι έτσι, επειδή πίνετε στο Βάμος και κάνετε συνεντεύξεις για την Άρης είσαι. Εκεί δεν είσαι μαζί με τον Μαρτίνες. Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Τα ξέρω, στοιχεία έχω και μιλάω. Ενώ ο Σιώπης βγήκε μαζί με φωτογραφία. Όσοι, άρα τον αβαντάρουμε. Όσοι πάρουν την εφημερίδα έχουν στοιχεία, δεν έχει μόνο εσύ. Τι? Το βάλαμε στο Λαμπαουτάρι. Αν το βάλουμε στο Λαμπαουτάρι. Ναι. Εγώ είδα και τις φωτογραφίες πριν δημοσιευτούν. Μάλιστα. Πολύ ωραία παιδιά είστε και οι δύο. Τι φάγατε δεν είδαμε. Μόνο στο Βάμος. Τίποτα. Τίποτα δεν φάγατε. Τίμια. Τίμια. Ούτε καφέ πιατε. Είχαν φαγητό υπέρ τη αποδυτήρια. Από Ζάικο. Φίλο μου. Κύρθω. Μακρύζουμε τα περάκια πάνω. Τα περάκια ήρθε. Ορίστε. Και σου λέω ρε φίλε. Ναι. Πρέπει αυτό να τρώνε. Όχι ναι, γι' αυτό ακριβώς. Σου λέω ο ναι. Ένας και ο άλλος. Από την ίδια ομάδα και οι δύο. Κοντοί, γρήγοροι ποδοσφαιριστές. Ο ένας μπήκε σε τρεις μέρες και ο άλλος σε τρεις εβδομάδες. Γιατί? Γιατί ο ένας δούλευε περισσότερο, φίλε. Αυτό είναι η μάστιγα του επαγγελματικού. Και σφαίρα. Αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Καλά, λοιπόν, ειδικό πρόγραμμα έχουμε λοιπόν, ξεπεράσει. Τους πέντε οι οποίοι δεν προσέγαν τον εαυτό τους. Έχουμε όσο ξεπεράσει θα έπρεπε για επαγγελματικούς. Τα πέντε λεπτά. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Άνοιξε γραμμές. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για να τα πούμε παρέα μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί. Για ποδόσφαιρο. Έχουμε και μπάσκετ, μην το ξεχνάτε. Σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο έτσι, στο Παλέ. Ντέρμπι με την ΑΕΚ. Το οποίο και αυτό θα μας απασχολήσει φυσικά περισσότερο μέσα σε επόμενες ημέρες όσο πλησιάζουμε στο παιχνίδι. Πάμε όμως στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ο Ντιγκινί έχει ένα ιστορικό τραυματισμό στην καριέρα του. Ποιος? Ο Ντιγκινί. Τι ιστορικό έχει? Πέρα από την περσινή χρονιά που έκανε γεμάτη, έγινε ευπαθής πολύ. Στους τραυματισμούς. Ναι, ψάξτε το αυτό. Και στον Παθρακικό και την πρώτη χρονιά στον Ατρόμητο. Μέχρι στιγμής πάντως καλά πήγαινε. Τώρα ναι, ρε παιδί μου. Καλά πάει και δόξα τω Θεώ και μακάρι να πάει. Αλλά εντάξει, έχει ακόμα χρονιά μέλλον. Θέλω να πω, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην παίξει καν την Κυριακή. Και αυτό θα φανεί αύριο, αν δεν προπονηθεί κανονικά, πλησιάζουν οι μέρες. Εντάξει, έχουμε. Ο Ντιγκινί είχε κάνει ένα χειρουργείο, θυμάμαι, κοιλιακούς, το Γενάρη του 2017. Κάπου εκεί ήταν. Κοίτα, και στην προετοιμασία... Είχε ένα θεματάκι ήταν... μικρό, ναι, αλλά δεν ήταν... Ήταν λίγο στα πίτσα. Εκεί στην αρχή, στα 3-5 πηγάδια. Που... Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε παίκτες στα άκρα. Δηλαδή... Στα άκρα. Ναι. Άρα θέλω να σου πω. Τον Μπρούνο Γκάμα και τον Ματέο Γκαρσία έχουμε. Ναι, δεν έχουμε κανέναν άλλον. Από πίσω. Εκεί τελειώνουν όλα. Άρα όταν ο Ντιγκινί παράδειγμα μπορεί να. Έχουμε. Ποιον έχουμε. Το Βίτορ. Άρα δεν έχουμε. Γιατί? Επειδή δεν παίζει, γιατί είναι οι δύο πολύ καλοί που παίζουν. Ο Μαρτίνες μπορεί να παίξει επίση στα άκρα. Δεν μπορεί να παίξει. Ο Μενέντεθ μπορεί να παίξει εξτρέμ στα άκρα. Αυτές είναι λύσεις ανάγκης, δηλαδή, δεν είναι κανονικές. Εντάξει, κοίταξε, έχει δύο. Πολύ καλούς. Εντάξει, και κάποιους αναπληρωματικούς. Okay. Κοίταξε. Ο Ντιγκινί είναι επίσης. Εμένα με νοιάζουν τα οικονομικά να είναι okay. Μακάρι αν δεν έχει να μην πάρει και ποτέ. Δεν με νοιάζει. Ναι. Αν για κάποιο. Και δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται εκεί πέρα. Αν όμως μπορεί. Ναι. Ο Γιαννιώτας θα ήταν μια λύση. Εκεί θες να καταλήξεις. Πέστε και εγώ λέω τι κάνει. Ανάλυση του ρόστερ. Δεν θέλω να καταλήξω. Ο Ντιγκινί είναι φοβερά χρήσιμος παίκτης. Ο Γιαννιώτας δηλαδή πρόσεξε. Θα φύγει από την ΑΕΚ που δεν παίζει.
για να έρθει στον Άρη να είναι αλλαγή του Ματέο. Άρα να μην παίζει ποτέ πάλι. Εντάξει, δεν θα είναι έτσι. Πώς θα είναι. Και στο κάτω-κάτω ο Ματέο, καλός χρυσός, μπράβο, και δεν θα μείνει για πάντα και είναι και ελαφρώς ντεφορμέ. Γιατί να μην έχει και ένα γιανιώτα από πίσω. Σε μια ομάδα η οποία της περισσεύουν 300 χιλιάρια για αναπληρωματικό, ναι, μπορεί. Αλλά θα παίρνει 300 ο Γιαννιώτας, γιατί αυτό είναι το συμβόλαιό του. Συμφωνώ. Και ο βασικός θα παίρνει 140. Ούτε αυτό. Γι' αυτό ήταν το πρώτο που είπαμε. Yeah. Διαφέρουν τα λεφτά. Άρα να μην πάρουμε ποτέ δεν με νοιάζει. Είναι σαν αυτό που έλεγε ένας φίλος για τον Μπακασέτα. Κάτσε, ο Μπακασέτας δεν είναι ο Μπακασέτας που ήρθε. Όχι. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι μισό μπάτζετ ο ένας από τον άλλο. Ναι, είναι το μισό. Ο Ματέο Γκαρσία κοστίζει το μισό από ότι ο Γιαννιώτας στην ΑΕΚ. Ματέο Γκαρσία είναι μια εκπληκτική επιλογή. Μακάρι να κερδίσουμε και κάτι από αυτόν, αλλά δεν είναι στο χέρι σου να μείνει. Και αυτό ήθελα να πω πριν που είπαμε για τον Γκάμα, ότι δεν δούλεψε μόνος του και αυτά. Παίκτες αυτού του ταλέντου, όταν παίζουν στον Άρη αντί να παίζουν στη Βαλένθια, είναι για κάποιο λόγο. Δηλαδή ότι ο Κόκε ήρθε στον Άρη αντί να είναι ο βασικός στη Μαρσέγ, είναι για αυτό το λόγο. Αν ο Κόκε δούλευε σαν το σκύλο, δεν θα έπρεπε. Έτσι είναι αυτά. Τι θα κάνουμε. Έτσι είναι. Δεν είναι, αυτά πάνε ανάλογα. Τώρα την Κυριακή είναι φοβερό παιχνίδι. Συμφωνώ με αυτό που είπες χθες, να μην χάσουμε αν δεν κερδίσουμε, για να μην φύγει παραπάνω ο Ατρόμητος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν παίξω την κοινή, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ειδικά για την Κυριακή. Γιατί και το γήπεδο ξέρει και την ομάδα ξέρει και πιέζει και τρέχει. Χάνεις πολλά όταν δεν παίζει. Αλλά ένα σφίξιμο στη γάμπα έχει. Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι παιδιά, δεν έχει γόνατο αστράγαλο. Ναι, είναι ύποπτο αυτό. Γιατί άμα μπει σφιγμένος και στο 15 πει δεν μπορώ, ο προπονητής δεν έχει κανένα να βάλει. Θα βάλω τον Μαρτίνς, θα πετάξει δύο. Παιδί μου, θα βάλω 100 χωρές θα τον βάλω. Εντάξει. Και τον Κωνσταντινίδη, εντάξει, λίγο να. Καλά κάνει και τον δοκιμάζει. Πάντα δώσει ρυθμό. Προς το παρόν το παιδί δείχνει ότι θέλει λίγο ακόμα. Δεν ξέρω, δεν ανταποκρίνεται απόλυτα. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και τέλος, νομίζω ότι ο Δελιζής είναι φανταστικός. Είναι. Αλλά πρέπει να βρεις και έναν τρόπο να μπει ο Μαυράης στην ομάδα. Δεν ξέρω. Είναι σαν να έχω τον Γκιάρο και να παίζει ο πολύ φορμαρισμένος Χορτσίδας. Δηλαδή. Η μόνη περίπτωση να μπει ο Μαυράης είναι να βγει ο Δελιζής. Γιατί να παίξει μαζί δεν γίνεται. Είναι βαρύς κέντρης, ναι. Δεν γίνεται. Γιατί ο Βέλεθ είναι. Εντάξει. Όχι, δεν το συζητάω. Πάντως, παρόλα αυτά, ενώ ήμασταν πολύ καλοί προχθές, δυσκολευόμαστε στο να κάνουμε την καθαρή φάση. Πάλι στο τέλος τη σωστή παλιά δεν τη βγάζουμε. Άλλες φορές δεν βγάζει σωστή παλιά, άλλες δεν έχει καλό τελείωμα. Δεν ξέρω αυτό. Ίσως είναι και θέμα χρόνου. Ήταν μεγάλη ατυχία για τον Παντελίδη. Δεν του άξιζε. Αυτή δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα. Ήταν φοβερή αδικία. Ελπίζω να βγάλουμε την Κυριακή θυμό. Γιατί με το παράρτημα αυτό του ΠΑΟΚ μόνο θυμό μπορείς να βγάλεις. Ναι. Αυτά. Να είσαι καλά. Άντε. Να είσαι καλά. Δώσε λίγο μουσική, Δημήτρη, ένα λεπτό. Έχουμε ένα ακόμα. Μιλάω σαν ακροατέζε. Δευτερόλεπτα δώσε λίγο. Όχι, δεν δίνουμε. Δώσε λίγο δευτερόλεπτα. Δεν θέλουμε, ακροατή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ξέρεις τι με πείραξε, Ρενίκο. Ναι. Πόσο θράσος έχει ο Χρήσανδος για να σου λέει αύριο τι θα του φέρεις σε γιορτή σου. Πολύ με πείραξε. Ενώ τον εκτιμούσα, γιατί λείπει μια εβδομάδα, ξαναλείπει μια εβδομάδα, λέω εντάξει, δεν βαριέσαι. Αλλά πόσο θράσος μπορεί να έχει αυτός ο υποδιευθυντής εκεί μέσα και να σου λέει τι δεν μου φέρει στη γιορτή μου. Στη γιορτή σου. Διευθυντής προσωπικού. Είναι τρελάθηκα, δεν το περίμενα. Δεν έχει φέρει, φίλε, ούτε ένα σοκολατάκι για μένα, γιατί έχει φέρει για τον αδίκομο. Από το Βέλγιο. Τον είχα σε εκτίμηση, αλλά με αυτό που έκανε σήμερα, εκμεταλλεύεται τη θέση του. Καταρχήν έχω έρθει αυτή τη βδομάδα στο ραδιόφωνο γιατί γιορτάζει ο Νίκος. Όλη βδομάδα. Γιορταστική. Χρυσαφέ. Ναι. Στις Βρυξέλλες που πήγες με τον Χριστόγονο ήσουνα. Ναι. Είχε κάποιον μπάρκα μαζί του Γιώργο. Την είχε. Έναν μπάρκα Γιώργο μηχανικό. Αριανό σου και τον έχει μαζί του, τον είπα κάποτε. Λέω, κάναμε, πού είσαι, δεν κάναμε και τέτοιο κονσομασιόν με το Χρυσόγονο. Όχι, μήπως στο Ευρωκοινοβούλιο πήγαμε. Στο Ευρωκοινοβούλιο πήγαμε, δεν πήγαμε. Ναι, πράγματι, εκεί στο Κοντροκύριο δεν έχει δίπλα τίποτε κανένα συνεργάτη, αυτό λέω. Όχι. Δεν είχε. Την Αναστασία. Όταν, εγώ πήρα τον Νίκο και ρώτησα αν πληρώνεσαι την ώρα, τις μέρες που λείπει. Δεν πληρώνω τον Χρύσανδο. Δεν πληρώνομαι απλά τις μέρες που λείπω. Εξασφαλίζω και τα χρήματα για τους άλλους. Ο Νίκος παίρνει 200 ευρώ το μήνα. Είναι κρίμα να του λες τι δώρο θα σε φέρει. 200. 200. Άμα 250 πόσα. Τι. Μισθολόγιο είσαι τι. Από το λογιστήριο. Σιγά μην τον δίνουμε μόνο τόσα λίγα. Ναι. Λοιπόν, όλα πάνε καλά. Ό,τι μεταγραφείς έρουν άλλα αποφασίσουν. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, τελείωσε. Και την Κυριακή θα νικήσουμε. Να είσαι καλά. Έγινε.
Γεια. Χαιρετίσματα στο λογιστή. Στο λογιστή. Ο οποίος είπε αν πληρώνομαι εγώ. Πόσα πληρώνει τον Νίκος. Πόσα πληρώνει τον Νίκος. Τα ανέβασε όμως, είδες, είπε 200, μετά σε πήγε 250, σε έκανε μια άνοδο. Ναι. Τι εντύπωση έχουν για σένα, ρε φίλε. Ότι. Ο αδράμιβόμενος εδώ πέρα που νομίζουν ότι παίρνει τόσα λίγα. Την εκπομπή παίρνει 200, παιδιά. 200, 400, 600, 800, 1000. 1500, να σε περιμένουν από κάτω. Να σε μαχαιρώσουν να πάρουν 1600, τα 4.000 το μήνα. Την εκπομπή και κάνει δύο. Άρα 200 και 200, 400. 800, 1600, 3200, 6400 το μήνα. Καλά, την εβδομάδα. Εντάξει. Είσαι σε βενζίνη, συνεμένο μέσα. Για τα τρέχοντα. Περέθασα όλοι και τι νομίζω ότι είναι. Τι, σε λίγο. Με φιλιά. Σε λίγο. Τώρα που θα γίνει υποθαλάσσια θα γίνει πιο γρήγορα. Θα γίνει. Ναι, ναι. Τώρα που φεύγει ο Μπουτάρης θα γίνει. Τώρα που φεύγει ο Μπουτάρης θα γίνει. Υποθαλάσσιο το μετρό. Μάλιστα. Βέβαια. Πρέπει να κάνουμε και ένα τέτοιο. Τι θα ψηφίσουμε, να ξέρει. Η εκπομπή πρέπει να αποφασίσει. Πότε είναι η... Σε ποιον θα δώσει το χρήσμα. Δημοτικές που και... Το Μάιο. Το Μάιο πλησιάζουν. Νομίζω είναι 26 Μαΐου. Αν θυμάμαι καλά. Βουλευτικές θα τον πω ότι θα είναι. Γιατί... Τον Οκτώβριο. Πλησιάζουν και αυτές σιγά σιγά. Έτσι. Να δούμε. Ναι. Για να σας δω τις βουλευτικές του χρόνου. Τι. Να δω γιατί. Απλά κάποια στελέχεια του Ολαμπαοτάρης. Στις προηγούμενες. Αν δεν πειθαρχήσουν στην κομματική γραμμή που θα δώσουμε. Στις προηγούμενες πιαστήκατε. Μόνο Αριανούς να ψηφίζουμε δηλαδή. Ήσασταν πνιγμένοι και πιαστήκατε τα μαλλιά. Ποια μαλλιά όμως. Ποια μαλλιά. Και μαλλιά. Από τον μαλλιά πιαστήκανε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μόνο Αριανούς θα ψηφίσουμε, να ξέρεις. Δεν θα πει θα ψηφίσουν. Μόνο Αριανούς. Μόνο Αριανούς. Ναι. Μπουτάρι, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει τόσο πολύ τον Άρη. Αλήθεια. Μπουτάρι, Τζίτζι Κώστα. Δεν έχουν εμπλακεί ποτέ με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουν πει τη λέξη ΠΑΟΚ ποτέ. Για αυτό που λέγατε τώρα. Τι είναι αυτό, τι καρά. Είναι. Κάτι λέει. Είμαι και τυφλός εγώ. Τι λέγει, Καρακώστα, ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου φτάνουν τα 7.000 ευρώ που παίρνουν. Άριστα. 6.400 τη βδομάδα παίρνει ο Παπαδόπουλος. Εγώ με 6.400 νομίζω ότι βγαίνει ο μήνας. Δεν βγαίνει, ρε παιδιά, ο μήνας τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 6.400, ε. 6.400 τώρα το μήνα. Αχ, ευτυχώς εμείς έχουμε τη διεύθυνση, παίρνουμε 6.500. Λέμε. Μπινελίκια. Λέμε. Να φάμε καναπές που το βράδυ 12 που φεύγουν. Τι κάνεις, αν πει φέρε τα 6.400. Βλέπεις και τι ώρα φεύγεις. Ενώ ο έμπειρος δεν λέει. Δεν το ξέρουν, ρε φίλε. Όχι. Μα καθόσου μισή ώρα από εδώ, μισή ώρα από εκεί. Τι. Κατευθείαν σπίτι. Καντινάρα πρώτα. Καντινάρα. Καντινάρα πρώτα. Γιατί φέρνεις 6 σάντουιτς από την καντίνα αύριο να φάμε. Ναι, σου είπα. Καλή τέτοι, ιδέα. Τέτοια φάση θα κάνει. Εντάξει. Γλυκάκια αυτά. Κανονίσω, ναι. Τα γλυκά είναι πολύ mainstream τώρα. Σωστό. Δεν είναι τώρα. Γυράκο. Έχεις δίκιο. Τελειώσαμε. Η πιτσούλα. Gold and Mr. Gold. Mr. Gold θα πάρω. 82-85-86. Θα σου πάρω και αλμυρί και γλυκιά. Για να φάμε και τη γλυκιά μετά. Άμα πάρει αλμυρί, θα σκάσει με την Μπούντου. Την άλλη φορά η Μπούντου ήρθε έτσι. 6 ώρα το απόγευμα. Ξαφνικά είδαμε την Μπούντου. Λέει, έμαθα ότι πήρατε πίτσες γλυκές. Ναι. Και ήρθε η Μπούντου κατευθείαν. Τα λάβες. Τίποτα. Λοιπόν. Βγήκατε μετά μαζί. Όχι. Α. Τι βγήκατε μετά μαζί. Δεν ξέρω για ποια μέρα λες ακριβώς. Καλή φίλη και συνάδελφος. Γιατί κάθε μέρα βγαίνει και με μια άλλη. Αλήθεια. Έτσι έχω πληροφορηθεί. Ναι, ναι. Όχι. Τι όχι. Τώρα δεν είπε ναι. Τώρα δεν είπε ναι. Είναι ναι. Σοβαρό παιδί. Ποιος Παπαδόπουλος? Ο Νίκος. Όχι του Άβελ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι σοβαρό παιδί. Οι περίπου 17.000 Έλληνες ονομάζονται Νίκος Παπαδόπουλος. Τι θα κάνω, φίλε, όταν το όνομά σου και την πίστη δεν τα διαλέγει. Άλλα τα διαλέγουν για σένα. Άλλα διαλέγουν για σένα. Τι θα κάνουμε. Άλλαξε το. Πώς θα το διαλέξει, πώς θα πας, το αλλάξει. Μπορεί να πάρω το επίθετο τη μάνα μου. Ούτε όχι, όποιο θε μπορεί να πάρει. Τη μάνα μου μπορεί να πάρω. Τη μάνα μου. Το επίθετο. Τη μανούλα μου. Το σπιτάκι μου! Το σπιτάκι μου, το δικό μου! Το δικό μου! Παιδιά, μας βρίζουνε. Ναι. Λοιπόν. Μας βρίζουνε εξαιτία σου στα μάτια. Να τους πεις αυτούς να τα βρίζουνε εμένα. Το μουρέλι. Αγίου Δημητρίου, να το πω τώρα τη διεύθυνση που κάνει το μάγκα. Όχι. Αγίου Δημητρίου, λα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 
ακούσουμε. Να μας πει τα τελευταία νέα από τον Μπασκετικό. Κάτσε ρε φίλε, την Παρασκευή θα το ακούσουμε. Αλλά βγάζει το σκυλί, πρέπει να το βγάλουμε πριν τις 6. Πριν τις 6? Πρέπει να το βγάλουμε πριν τις 5.30 ώρα την Παρασκευή που θα λείπω. Θα λείπεις. Όχι, δεν θα λείπω. Κάτσε. Θα έχω φάει την Πέμπτη και θα λείπω. Δεν θα είναι σωστό. Δεν γίνεται. Αν δεν έφερες φαγητά. Αύριο σου λέω το μεταξύ έχει πάρτι εδώ ο όμιλος. Δεν ξέρω. Από τις 9 το πρωί. Σε 9 το πρωί είναι δύσκολα εδώ πέρα. Χθες, γιατί έχω και βραδινή αύριο. Μην το ξεχνάς, θα τη βγάλουμε 15 ώρες εδώ πέρα. Έχω και βραδινή αύριο. Λοιπόν, έχω και βραδινή εκπομπή αύριο. Αύριο η εκπομπή θα δώσει. Τι θα δώσει? 4 εισιτήρια για το Άρης ΑΕΚ. Έτσι. Επειδή γιορτάζουμε, κερνάμε, ρε παιδί μου. Γιορτάζουμε, θα κάνουμε έτσι. Double dot. 2 θα δίναμε, θα δώσουμε 4 εισιτήρια. Ωραία. Για το Άρης ΑΕΚ. Ναι. Οπότε να είσαι συντονισμένοι του Αγίου Νικολάου. Έτσι.
Εμείς να ευχηθούμε στο Σάβα χρόνια πολλά σήμερα. Να ευχηθούμε και στον προπονητή χρόνια πολλά, τον Σάβα Παντελίδη. Και να ευχηθούμε να μείνει για πολλά χρόνια στον Άρη. Αυτό θα σημαίνει ότι θα είναι πετυχημένος αν μείνει για πολλά χρόνια στον Άρη. Και ποδόσφαιρο να παίξουμε και νίκες να πάρουμε και Ευρώπη να παίξουμε και τίτλους να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε. Και ό,τι καλύτερο ευχόμαστε στον προπονητή του Άρη, που την Κυριακή παίζει ένα παιχνίδι το οποίο για μένα είναι από τα μάτς που περιμένω ο Παντελίδης να βγάλει τα λεφτουδάκια του. Είναι από τα παιχνίδια εκείνα που ταιριάζουν Γάντι στην προπονητική του φιλοσοφία. Είναι από τα παιχνίδια εκείνα που του στρώνουν την μπάλα απέναντι από τον τερματοφύλακα να την καρφώσει στο παραθυράκι, να βγάλει τη φανέλα και να αποθεωθεί από την κερκίδα. Είναι ιδανικό μάτς για την τακτική του Παντελίδη αυτό με τον Ατρόμητο. Τι μάτς δηλαδή, με μια ομάδα που πάει πάρα πολύ καλά, με μια ομάδα πολύ καλή, η οποία όμως δίνει ακριβώς τους χώρους που θέλει ο Άρης για να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Με τον γελίο Νίκο Παπαδόπουλο, θα μου γελάει δηλαδή. Άμα έβλεπες αυτό που βλέπω και εγώ. Θα το δω, δεν μπορώ να το δω. Το είδες. Το είδα. Λοιπόν. Γι' αυτό έφυγε. Ναι. Σάββας Κοφίδης, ο οποίος συμμετέχει σε heavy metal της ΚΝΕ Φεστιβάλ. DJ λέει Σάββας Κοφίδης. 13/10. Μάλλον γι' αυτό αποχώρησε από την ομάδα. Για να πάει να παίξει μουσική. Τώρα αυτό είναι συνωνυμία. Ή είναι ο ίδιος. Ο ίδιος δεν γίνεται να υπάρχει άλλος, να ξέρεις. Δεν γίνεται να υπάρχει άλλος. Ένας είναι. Ή να το βάλουμε τότε. Να, Σάββας Κοφίδης. Να, γιατί έφυγε. Κάνουμε ένα τέτοιο. Τον έκλεψε η ΚΝΕ μέσα από τα χέρια του Άρη. Κακό. Τι. Κακό. Γιατί κακό. Κακό. Γιατί κακό. Τον έκλεψε. Οι πιο οργανωμένοι από όλους είναι σε αυτά. Στα φεστιβάλ και σε αυτά. Γιατί εμείς τι είμαστε, φίλοι. Φεστιβάλ είμαστε. Ποιοι. Στον Άρη. Ήμασταν μέχρι πέρσι. Φεστιβάλ ήμασταν, τι ήμασταν. Τον κανόν. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break και επιστρέφουμε. Τον αντικανόν. Τον αντικανόν. Και, πάμε, και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Τελικό κομμάτι της εκπομπής All About Aris On Air για σήμερα. Για άλλα 15 λεπτά και θα πάμε περίπου παρέα. Χρήσανθος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μπαλόμπα στην ρύθμιση του ήχου. Ανοιχτές οι γραμμές 2310, 287 και 3 οκτάρια για τα επόμενα 15 λεπτά που θα είμαστε μαζί. Στη συχνότητα του Λίμπερο, λοιπόν, με κουβέντα για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για ό,τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Ο κύριος Κουτσιάφτη, έτσι, ο οποίος θα διευθύνει το μάτς Κυριακής. Ο κύριος Κουτσιάφτης, που για όσους δεν θυμούνται, είναι αυτός που έδωσε το πέναλτι στο ΠΑΟΚ Αστέρας φέτος. Εξαιρετικό πέναλτι. Λοιπόν, απορροφημένος ο Χρήστος. Ακούει Κουτσιάφτης, διαιτησία, πέναλτι, ΠΑΟΚ, και είναι στο κινητό του και συνεχίζει. Ασταμάτητος. Πάμε στο φίλο Δημήτρη μου, βεβαίως. Ναι, καλησπέρα. Ναι, αλλά γεια σας. Χαίρετε. Είστε καλά, ρε. Καλά είμαστε, εσύ. Μόνο χαμήλω το ραδιόφωνο σου λίγο. Έλα, εντάξει. Λίγο, εντάξει. Καλύτερα τώρα, ναι. Ναι. Και χθες, ας πούμε, σας άκουσα. Ναι. Και σήμερα επίσης. Mm-hmm. Καταρχήν ήθελα να πω ότι κριτική, ας πούμε, για την ομάδα, προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να τελειώνει το βράδυ της Δευτέρας στις 12 η ώρα. Για κάθε παιχνίδι. Καλό, κακό, άσχημο, ναι. Καλά, σωστά, παλαβά, ό,τι θέλεις, ας πούμε, να τελειώνουμε εκεί. Και η υπόλοιπη εβδομάδα να είναι άπαντα συγκεντρωμένη για τον επόμενο αγώνα. Ναι. Έτσι πιστεύω, να μην διαιωνίζεται η ανάλυση εντός ή εκτός εισαγωγικών για τον αγώνα ο οποίος, ας μην προηγήθηκε. Ναι. Θα ήθελα, απευθύνομαι στο Χρύσανθο. Εδώ είναι. Λίγο με την περίπτωση Κωνσταντινίδη, γιατί έτσι λίγο με... Δεν μου κάθεται καλά αυτή η ιστορία. Δεν γνωρίζω κανένα παίκτη ποτέ στη ζωή μου και δεν έχω τίποτα προσωπικές σχέσεις με κανέναν απολύτως. Μόνο ο Άρης με ενδιαφέρει. Τι δεν σου κάθεται καλά με τον Κωνσταντινίδη, δηλαδή. Δεν τελείωσα. Ναι. Ο παίκτης επαναλαμβάνεται ότι είχε να παίξει 8 με 10 μήνες, ας πούμε, μπάλα. Ένα μου ερώτημα είναι ότι
βρέθηκε στον Άρη για να ξαναθυμηθεί την μπάλα. Ο Σόουζα όταν ήρθε είχε να παίξει 8 μήνες μπάλα. Δεν άκουσα. Ο Σόουζα όταν ήρθε στον Άρη είχε να παίξει 7-8 μήνες μπάλα. Ναι. Και είδαμε τι πορεία είχε. Γιατί ο Κωνσταντινίδης, γιατί. Εγώ δηλαδή να μου τι πρέπει ας πούμε, να πω. Δεν είναι κακή ότι επιλογή ο Κωνσταντινίδης. Βρέθηκε επιλογή στον Άρη για να ξαναθυμηθεί την μπάλα γιατί προχθές. Όχι, ρε. Θέλει αγωνιστικό ρυθμό. Κατά την προσωπική μου άποψη ήταν μεγάλο φάου, πολύ μεγάλο λάθος από τον Παντελίδη. Το ξεκίνησες. Πριν δύο λεπτά είπες ότι το βράδυ της Δευτέρας τελειώνει η κριτική για ένα παιχνίδι. Τώρα πώς επανερχόμαστε στον Παναθηναϊκό και στον Κωνσταντινίδη. Δεν άκουσα. Πριν δύο λεπτά είπες ότι η κριτική για ένα μάτς τελειώνει Δευτέρα βράδυ. Ναι. Σήμερα Τετάρτη απόγευμα. Απλώς ας πούμε γιατί προηγήθηκε πάλι η τοποθέτηση του Τσαλτίδη ότι έχει μόνο δύο παιχνίδια στα πόδια, μιλήσατε για φυσική κατάσταση και για αυτά. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο και δεν θα είχα λοιπόν ασχοληθεί. Πραγματικά γεγονότα. Θέμα αριθμού είναι. Και θέμα αριθμού. Δεν ήθελα για να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν πάμε, το ήθελα. Το παραβλέπουμε. Πάμε παρακάτω. Άκουσε με. Δυο λεπτά. Όχι, δεν είναι έτσι. Πάμε παρακάτω. Γιατί έχει πολύ σαβούρα ο Άρης. Σαβούρα. Ναι, πάρα πολύ. Ο για να μην φωνάμε την άλλη τη λέξη και ως προς το σαβούρα δεν είναι. Και μέσα ο Κωνσταντινίδης σαβούρα δεν είναι. Δεν είναι σαβούρα ο Κωνσταντινίδης. Μην λέμε τώρα, θέλουμε και μην υψωδώνουν τα πάντα. Εγώ δεν είπα να με κανέναν ας πούμε Κωνσταντινίδη. Μη στοχοποιούμε αλλά τον Κωνσταντινίδη. Δεν άκουσα. Μη στοχοποιούμε τον Κωνσταντινίδη. Όπως πολλοί μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό πήγαν να στοχοποιήσουν τον Τζανακάκη. Περίμενε, όπως το ίδιο πράγμα έγινε με τον Ολυμπιακό και τον Τζανακάκη. Πήγατε να στοχοποιήσετε όλο το Τζανακάκη μετά από εκείνο το παιχνίδι. Άκουσε φίλε. Ναι, φίλε. Θα παίζουν αυτοί οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Θα παίζουν οι παίκτες που επιλέγει ο προπονητής. Ναι. Αυτός κρίνει. Και χαμηλώ στο μικρόφωνο λίγο κρίνει ακόμα. Αυτός ας πούμε κρίνει, αλλά και εγώ να είμαι σαν οπαδός. Όπως είπα, μέχρι λοιπόν να πούμε και την Δευτέρα έχω δικαίωμα να κάνω κριτική. Εκτός και αν μιλάμε για φασισμό στον Άρη. Που δεν πρέπει να μιλάει κανένας. Γιατί ποιος το επανελειμμένος γίνεται αυτή η ιστορία. Ψε. Ακούω πώς ας πούμε τοποθετούνται και πρέπει ο ένας να παίρνει την άδεια του άλλου για να κάνει κριτική. Ακόμα και αυτό είπα ακόμα, ότι έχει πολύ σαβούρα ο Άρης. Ακόμα και αυτό που λες όμως είναι η δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή λοιπόν, να έχει την άποψη ο άλλος ότι δεν πρέπει να υπάρχει κριτική. Πρώτα απ' όλα είναι άσχημο να βγαίνεις και να λες για το ρόστερ της ομάδας όποιο και είναι αυτό ότι έχει σαβούρα. Δεν μιλάω, όχι. Δεν είπε για το ρόστερ. Τον όχι κύριε, για όχι να με έκανες ας πούμε παρανόηση. Δεν είπε για το ρόστερ. Δεν είπα ότι έχει η ομάδα λοιπόν ας πούμε ρόστερ σαβούρα. Ναι. Ακούμε. Ναι. Γενικά μιλάω. Με τον τρόπο που ας πούμε τοποθετούμαστε. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα, πολλοί κόσμος θα υπάρχουν πάρα πολλά πάρα πολλές απόψεις. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Όχι ότι θα παίρνει ο ένας την άδεια του άλλου να μιλήσει. Αυτό. Και αν το είπε κάποιος, κάνει λάθος. Λοιπόν. Και τι να πω να με τώρα. Δική να μου άδεια το παίρνετε. Δεν ακούγεται το όνομα Κολάσο. Κολάσο. Τι ήταν, εκτός αποστολής ήταν ο Κολάσο. Ναι, εντάξει, αλλά είπατε ότι ο Άρης δεν έχει άλλους εξτρέμ να παίξουν. Κολάσο δεν είναι εξτρέμ. Δεν είναι εξτρέμ ο Κολάσο. Ανέφερε, ας πούμε, τον Βίτορ, ας πούμε. Ναι, δεν είναι εξτρέμ ο Κολάσο. Μπορεί να παίξει βέβαια και αριστερά. Αυτό λέμε, ότι μπορεί να παίξει. Δεν είπα ότι είναι λοιπόν εξτρέμ ή ότι είναι τερματοφύλακας. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι, τέλος πάντων, δεν θέλω να προχωρήσω γιατί δεν θέλω να μαλώσουμε. Διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλει να κάνει τίποτα λοιπόν ο Καρυπίδης, τουλάχιστον να σου μετρήσει ας πούμε μεταγραφές. Δεν θέλει να κάνει, θα έχει αντίκτυπο τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι. Γιατί θέλεις τρεις μεταγραφές όπως είπαμε να είναι και χθες, οπωσδήποτε. Δεν θέλει να το κάνει. Με γεια του με χαρά. Δεν το ξέρει ο Καρυπίδης, νομίζεις αυτό. Δεν άκουσα. Δεν το ξέρει ότι τις θέλει. Ή αυτός ο τεχνικός διευθυντής. Για ποιο πράγμα. Δεν ξέρω ότι χρειάζεται μεταγραφές η ομάδα. Δεν ξέρω να με. Δεν ξέρω κύριε Παπαδόπουλε τι νομίζει λοιπόν ο Καρυπίδης και τι να με θέλει να κάνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί βλέπω να με κάτι περίεργα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει μένω να με δώναμε. Τίποτα άλλο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να καλά, να καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ούτε κατάλαβα βέβαια. Αλλά... Εντάξει, προσπάθησα λίγο. Καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Λοιπόν, παιδιά τι κάνουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ κατάλαβες. Έχουμε. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Πες και το μικρό σου. Λοιπόν, το μικρό σου πες να μιλάμε.
Στέλιος. Γεια Στέλιο. Έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος βοηθάει, φαίνεται ότι κάνει κινήσεις σωστές και είναι μπαλαδόρος, ξέρει από μπάλα. Έτσι. Τι έτσι. Ο πρόεδρος ξέρει από μπάλα, ξέρει ο άνθρωπος από μπάλα, δεν είναι κανένας τυχαίος. Βελτιώνεται. Πολύ. Μπράβο, δεν ξέρει λοιπόν. Όσο ξέρουμε εμείς. Ναι, βελτιώνεται. Ναι, εντάξει, εμείς μας όλοι ναι. Άκου το να δεις. Που με τα λεφτά του κιόλας του λέμε και τι να κάνει. Ναι. Φίλε, τι γκρίνια είναι αυτή μετά από κάθε αγώνα. Δηλαδή είδαμε τον Παντελίδη ότι μας παίζει καλύτερη μπάλα και στα δικά μου τα μάτια είδα καλύτερο ποδόσφαιρο με το, από τον Παντελίδη από τον Ερέρα. Αλήθεια είναι. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο μάτς, θα πάρεις αποτελέσματα. Θέλεις 2-3 αλλαγές να κάνεις, 2 μπακ έτσι ρε παιδί μου, τα ακούω, σας ακούω κάθε μέρα που τα λέτε και αυτά. Εστάνει ρε φίλε αυτή η κρίνια πότε φεύγουμε από το γήπεδο. Εγώ έφυγα προχθές ευχαριστημένος με τον Παναθηναϊκό φίλε, γιατί ο Παναθηναϊκός για μένα είναι, παίζει καλύτερη μπάλα στο πρωτάθλημα. Να λέμε και αλήθειες, δεν είναι ψέματα. Ήταν η απογοήτευση που δεν ήρθε η νίκη, γιατί... Στο 93, ναι. Ωραία, ναι, ναι, ήταν απογοήτευση στο 93. Και μέχρι το 90 με τον Όφη έκλαιγα. Αλήθεια. Μέχρι το 90. Και μετά μέσα... Εντάξει ρε, ρε, αφήστε την κρίνια ρε, χαμόγελο ρε φίλε. Πόσα χρόνια είχαμε να δούμε τον Άρη έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι φίλε, αλλά τόσα χρόνια που το λες και εσύ, το λένε κι άλλοι, το λέμε κι εμείς. Δεν θα βρεθεί για τρία. Μόνο να το περιορίσουμε αυτό. Πρώτη χρονιά πας στο γήπεδο και πας ψηλά το κεφάλι. Δηλαδή ξέρεις τι θα γίνει. Ξέρεις τι θα γίνει. Άσχετα με έχεις όλο κατραπακές. Φτάνει. Φτάνει αυτή η γκρίνια. Θα τα πούμε. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, συμφωνώ με τον προηγούμενο. Ο εξαίρετος. Γεια σας. Γεια σας. Έλεος. Από τον κόσμο λίγο ψυχραιμία, αλλά να επαναλάβω όταν ζητάω εγώ ψυχραιμία από τον κόσμο, εγώ που δεν έχω ψυχραιμία, να πω το γραφικό, αλλά για μένα η μεγαλύτερη αλήθεια, όσο ο σύλλογος δεν κατακτά και δεν δίνει αυτόν τον κόσμο αυτό που αξίζει ο κόσμος, αυτό το πράγμα θα γίνεται. Είμαστε σε μια πολύ λεπτή ισορροπία ως προς την κατάκτηση των στόχων και των ονείρων του κόσμου. Δυστυχώς ή ευτυχώς για μένα είναι τόσο απλό όσο μπορούν να το καταλάβουν αν θέλουν. Μια χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όχι βέβαια. Όχι. Εντάξει. Όχι. Το Μάιο τελειώνει η χρονιά. Απρίλιο πότε. Αλλά δεν ξέρω αν το είπα σε εσάς, αλλά σίγουρα θα το έχω πει κάπου. Μπορεί και σε εσάς. Το φετινό με τα ρεκόρ... Στα 16 δευτερόλεπτα, στα 38 δευτερόλεπτα, στα 78 δευτερόλεπτα δύο γκολ. Αυτά όλα που κάνει η ομάδα με τον τρόπο με τον οποίο κερδίζει τον Όφη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζει τον Απόλλωνα, με τον τρόπο τον οποίο δεν κερδίζει τον ΠΑΟΚ, δεν κερδίζει τον Ολυμπιακό και δεν κερδίζει τον Παναθηναϊκό, ένα είναι το μοναδικό το μάτσο στραβό και το ανάποδο, πραγματικά κοντεύουμε να τρελαθούμε με αυτήν την ομάδα η οποία... Για πρώτη φορά τα χρόνια που είμαι μέσα στην Αθήνα, στο χειρότερο της αποτέλεσμα, έκανε την ΑΕΚ να αμήνεται και να παίζει κόντρα όπως θα παίζουν οι μικρές ομάδες. Και δεν είναι κακό να πούμε όπως παίζουμε και εμείς χρόνια μέσα στην Αθήνα, δηλαδή άμυνα και κόντρα επίθεση. Για πρώτη φορά η ομάδα μας έπαιζε. Καλά, και ο Ζωνίδης το πήγε πολύ έξυπνα εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει. Μπράβο. Αυτό σημαίνει πόσο σεβάστηκε και υπολόγισε την ομάδα μας. Ναι. Έτσι. Και αυτό που είδαμε για 60 λεπτά στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, το οποίο δεν το έχουμε δει, το τέλειο αποτελεσματικό pressing μέχρι τον αντίπαλο τερματοφύλακα και αναγκάσαμε τον αντίπαλο να κάνει τόσα πολλά λάθη στο χώρο του κέντρου. Έτσι. Και δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι με 3 και 4 γκολ. Είναι αυτό που πείραξε περισσότερο από όλους τον κόσμο, γιατί αυτό το ματς ήταν με το ρυθμό που πήγε και με τον τρόπο που έπεσε και ο αντίπαλος για 3 και 4-0. Για αυτό υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Και για το άλλο βέβαια που είπα στην αρχή. Ναι. Και κάτι για το άθλημα του μπάσκετ. Όσοι διαβάσαν την συνέντευξη του Λάκη Τζόουν στην εφημερίδα θα καταλάβουν τι σημαίνει Άρης. Βέβαια θα μου πεις το εσένα περιμέναμε να μας το πεις. Γεμίστε λοιπόν το γήπεδο
για να δείτε και μια νίκη, όπως λέει και συγκεκριμένος αθλητής. Καλά τα λες. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε μάλλον μπάλωνα. Ωραία. Λοιπόν, και 54 είναι. Σιγά σιγά να κάνουμε την αποφώνηση. Βάλε και το χάλι να παίζει από πίσω, μας αφήνεις έτσι τεχνούς. Ωραίος, μα εντάξει. Το συνηθίσαμε πλέον, Δημήτρη, περάσαν τόσοι μήνες. Ναι, καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση με το συγκεκριμένο. Υπάρχει, το, ρε φίλε, το κρατάμε και προχωράμε. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, δεν γίνεται. Είσαι ο καταλήτης. Αύριο γιορτάζει ο μεγάλος Νίκος Γκάλης. Αλήθεια είναι. Ο μεγάλος Νίκος Ρουμελιώτης. Ο αδερφός γυναίκας μου, δηλαδή. Και το βουλιμπουλίστα. Ο Νίκος Ακελαρίδης. Ναι. Ο Νίκος Πεπαπαδόπουλος. Ποιος όμως, περίμενε. Ποιος. Του Λίμπερο. Α. Εγώ πού είμαι. Στο Λαμπαουτάρης. Ποιος το Λίμπερο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος στο Λαμπαουτάρης. Εμένα μου άφησε τελευταίο. Εντάξει. Το συμπαρουσιαστή. Το συμπαρουσιαστή του, ρε φίλε. Και το δημοσιογραφικό του παιδί που τη λέει και διαφημίζει. Άλλους Νίκους έχουμε. Ο Νίκος Μοσχοβίτης. Νίκος Μοσχοβίτης. Αχ, προτελευταίος. Κάτι γίνεται. Από μένα πρέπει να ξεκινήσει, ρε φίλε. Και η Μαρία. Μαρία. Δεν γιορτάζει, Μαρία. Γενέθλια. Α, γενέθλια. Μπορεί να γιορτάζουν. Σίγουρα γιορτάζουν αυτή που την γιορτάζω, γιορτάζω, ναι. Βάλιστα. Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο Νίκος Ζόγκας. Σωστό, σωστό. Έτσι. Ο ιός ενός άλλων. Άρα, Πενερλή πρέπει να φέρεις το πρωί στην Τρόικα. Πρέπει να φέρεις κάτι τέλειο. Ναι, δεν μην φέρνεις αύριο, όχι, θα πάνε χαμένα αύριο. Όχι στην Τρόικα, γιατί. Υπάρχει σλαμπάς εδώ πέρα που δεν χαρίζει. Αύριο σου λέω έχει τέτοιο, δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Μαντζιούκη. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, στην πρώτη τελευταία κουμπί της εβδομάδας. Με 4 εισιτήρια. Με 4 εισιτήρια για Άρη ΣΑΕΚ μπάσκετ, με μια συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει ήδη, ενδιαφέρουσα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, σε εορταστικό κλίμα, έτσι, η αυριανή εκπομπή, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, πλησιάζουν τα παιχνίδια, πολλά περισσότερα αύριο, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.